Ο Ολυμπιακός μετά τη θριαμβευτική νίκη επί της ΑΕΚ με 4-1 δεν σταματάει να εργάζεται ούτε στο μέτωπο των μεταγραφών, αφού οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να ενισχυθούν σε κρίσιμες θέσεις, στις οποίες υπάρχουν κενά, και να φέρουν νέους παίκτες που θα βοηθήσουν. Πάμε να τους δούμε. Να σου πενθυμίσω όμως πρώτα, φίλα Κροατή, να αφήσεις ένα like στο βίντεο. Κάνοντας like σε ένα βίντεο του Ολυμπιακού, στηρίζεις τη δική σου ομάδα, καθώς όποια ομάδα παίρνει τα περισσότερα like, για αυτήν την ομάδα κάνουμε και τα περισσότερα βίντεο. Επίσης, πάτα κατευθείαν το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι πάντα πρώτος. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ετοιμάζεται για δυναμικές κινήσεις στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, με στόχο την ενίσχυση της ομάδας σε κρίσιμες θέσεις. Με την έγκριση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος έχει δείξει έμπρακτα την πρόθεσή του να επενδύσει σημαντικά για τη βελτίωση του ρόστερ, η ομάδα κινείται για την απόκτηση παικτών που μπορούν να κάνουν διαφορά. Ο Αντρέ Όρτα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Ο Πορτογάλος μέσος που αποτελεί αίτημα του Χωσέλιους Μεντιλίμπαρ είναι ένας παίκτης που ο Ολυμπιακός θέλει να φέρει στον Πειραιά. Μετά τις απαιτήσεις της Μπράγκα το καλοκαίρι που κυμαίνονταν στα 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ, η κατάσταση φαίνεται να είναι πιο ευνοϊκή τώρα, καθώς ο σύλλογος Πορτογαλίας έχει ρίξει τις απαιτήσεις του. Ο ίδιος ο παίκτης πιέζει για τη μεταγραφή του και όλα δείχνουν πως οι συζητήσεις βρίσκονται σε καλό δρόμο. Στη θέση του κεντρικού αμυντικού τώρα, 27χρονος Βραζιλιάνος Νέιθαν Σίλβα της Πούμας έχει ξεχωρίσει ως πιθανό στόχος. Ο Σίλβα, που έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της άμυνας της ομάδας του Μεξικού, έχει εντυπωσιάσει με το σταθερό παιχνίδι του, την ικανότητά του να διαβάζει τις φάσεις και τη συμβολή του τόσο στην άμυνα όσο και στην ανάπτυξη της ομάδας. Η εμπειρία και η προσαρμοστικότητά του τον καθιστούν ιδανικό για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής του Ολυμπιακού και οι πιθανότητες να προχωρήσει η μεταγραφή είναι υψηλές. Η ανάγκη για την απόκτηση ενός εξτρέμ με δυνατότητα να αγωνιστεί και ως επιτελικός μέσος παραμένει βασική προτεραιότητα. Ο Ολυμπιακός από το καλοκαίρι αναζητά έναν παίκτη που θα μπορεί να αγωνιστεί εκεί και τώρα να ανταγωνιστεί σε ποιότητα τον Τζέλσον Μαρτίνς και να καλύψει το κενό που αφήνουν η αστάθεια του Βίλιαν και η απουσία του Γιαζίτσι. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει ήδη δώσει το πράσινο φως για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη, ενώ ο προπονητής της ομάδας έχει τον πρώτο λόγο στην επιλογή του κατάλληλου ποδοσφαιριστή. Ο Γενάρης αναμένεται ιδιαίτερα δραστήριος για την ομάδα, με στόχο την ενίσχυση του ρόστερ πριν τις κρίσιμες αναμετρήσεις στις τρεις διοργανώσεις. Οι επερχόμενες μεταγραφές αποτελούν απόδειξη αποφασιστικότητας του Ολυμπιακού να ενισχυθεί ουσιαστικά και να παραμείνει ανταγωνιστικό σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οπότε για οτιδήποτε νεότερο που αφορά όλες τις εξελίξεις του Ολυμπιακού, θα σας ενημερώνουμε άμεσα. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε ακόμα ένα βίντεο του ResportGR. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και φίλε ακροατή. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, σίγουρα θα λατρέψεις αυτό που βρίσκεται τώρα στην οθόνη σου. Μέχρι την επόμενη φορά, παρακολουθήστε το ResportGR. Ευχαριστούμε πολύ.